Καλό μεσημέρι, κύριε Συντυχάκη. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουλγάρη. Επίσης, να είστε καλά. Σας έπεισε η συγγνώμη του κύριου Μητσοτάκη? Τώρα τι να πω, για γέλια, για κλάματα, για ιστορία. Έρεν το σίγουρο ότι το κράτος έχει συνέχεια και στις δικαιολογίες. Και στις δικαιολογίες. Για πείτε το. Πολιτική, γιατί αν πιάσουμε το νήμα από το παρελθόν μέχρι σήμερα, είναι... δηλαδή δεν είναι κανείς σαφώς του αίματος σε τελική ανάλυση. Αλλά ο Πρωθυπουργός προφανώς ζητά προτεραιότητες στις έρευνες για τα Τέμπη, για να βγάλει λάδι την εγκληματική πολιτική της απελευθέρωσης. Διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα των εγκλημάτων στην τελική ανάλυση. Είναι το έγκλημα των εγκλημάτων, ένα έγκλημα προδιαγεγραμμένο, αφού για τους μεγάλους κινδύνους εμείς τουλάχιστον ως κόμμα είχαμε προειδοποιήσει, με απανωτές ερωτήσεις στη Βουλή, με απανωτές παρεμβάσεις όταν συζητιόταν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών που οδηγούσαν στην απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Εγώ ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας πάρα πολλές φορές είχαμε δει τις ετήσιες εκθέσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και είχαμε καταγγείλει για τις συνέπειες που θα έχει η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Και επειδή σας είπα ότι δεν είναι κανένας αθώος του αίματος σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι από το 1997 ξεκίνησε το έγκλημα αυτό με το σπάσιμο του ΟΣΕ, την τριχοτόμηση του ΟΤΕ και το διαχωρισμό της Τρενοσέ. Έρχεται το 2013 η Νέα Δημοκρατία, όπου προχωράει την ιδιωτικοποίηση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ένα αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Το 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, που με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ενσωμάτωσαν την Οδηγία 34 για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο που οδήγησε στην απελευθέρωση. Και έχουμε το 2017 την πώληση της Τρενοσέ προς 40 εκατομμύρια ευρώ και το 2019 της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού για 22 εκατομμύρια ευρώ στους Ιταλούς. Αυτή είναι η πορεία, τα έργα και οι μέρες συνολικά όλων των κυβερνήσεων για να βάσουμε τα πράγματα στη θέση του. Καλά, εγώ θυμάμαι είχαν παραγγείλει βαγόνια χωρίς τουαλέτες σε άλλες διαστάσεις από το παρελθόν, θυμάμαι και τέτοια. Όλα, μα ξέρετε, μπροστά στα μεγάλα εγκλήματα έχουμε και τις παράπλευρες αυτές στις συνέπειες ενός τέτοιου εγκλήματος, που είναι η έλλειψη του τουαλετών και πάει λέγοντας. Το τελικό αποτέλεσμα ποιο ήταν όμως? Αλλά το τελικό αποτέλεσμα το ζήσαμε τους 57 νεκρούς. Είναι μια μεγάλη τραγωδία για τη χώρα, για το λαό μας, για τους εργαζόμενους στον χώρο του ΣΕ και τα λοιπά. Είχαμε αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Είχαμε μειωμένη συχνότητα των δρομολογίων. Σημαντικές ελλείψεις. Ναι, γιατί τα κέρδη τα παίρνει ο ιδιώτης και τη φύρα την παίρνει ο φορολογούμενος. Μα ο ιδιώτης αυτό που κοιτάει είναι την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού κέρδους σε βάρος της ανθρώπινης ζωής. Είναι φανερό. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε και ελλείψεις στα συστήματα ασφάλειας, της κυκλοφορίας των τρένων σε μεγάλα τμήματα κατά μήκους του δικτύου του σιδηροδρομικών μεταφορών, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, πανελλαδικά. Αυτό οδήγησε σε μείωση των μισθών, σε εντατικοποίηση της εργασίας, θεσμοθετώντας οι μηχανοδικοί να εργάζονται 9 συνεχόμενες μέρες χωρίς ρεπό. Είχαμε στην πορεία φυσικά δραματικές περικοπές συντάξεις. Και αυτή η μόδα με τους εργολαβικούς υπαλλήλους και αυτή για το κέρδος, δεν είναι? Φυσικά, αυτή η καινούργια μόδα. Φυσικά. Και με μπλοκάκια και με τέτοια. Έτσι ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Τώρα κάποιοι μας λένε, ξέρετε, δεν είναι η ώρα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι η ώρα της περισυλλογής, της σιωπής. Εμείς να σας πω, το λέμε καθαρά και αυτό δείχνουν και οι δεκάδες χιλιάδες λαού χθες, προχθές, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, που απαιτούν καμία συγκάλυψη του εγκλήματος στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε αυτά τα παλαϊκά συγκαλυτήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και εμείς ως ΚΚΕ στηρίζουμε αυτές τις κινητοποιήσεις, διότι λέμε με ένα σύνθημα που εκεί κρύβεται και η ουσία, ότι δεν είναι η ώρα της σιωπής. Είναι η ώρα της φωνής, είναι η ώρα του αγώνα. Γιατί πρέπει να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους για να αποκαλυφθούν οι αιτίες και οι ένοχοι
αυτών των εγκλημάτων, είτε είναι κρατικά εγκλήματα, είτε είναι ιδιωτικά εγκλήματα. Και ξέρετε, αυτά τα εγκλήματα είναι επαναλαμβανόμενα. Ναι. Ζήσαμε την υπόθεση στο Μάτι με 102 νεκρούς. Ζήσαμε την Άντρα της Αττικής με 20 νεκρούς. Ζήσαμε παλιότερα τους σεισμούς στην Αθήνα με νεκρούς. Είχαμε τις πυρκαγιές στην Μέδεια, στην Ηλία. Είχαμε το σεισμό στη χώρα μας. Που είτε είχαμε ανθρώπινα θύματα, είτε είχαμε υλικές ζημιές, οι οποίες δεν αποζημιώθηκαν ποτέ. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, να σας πω κάτι, εδώ δεν έχουμε απλά μια απουσία κράτους. Θα σας έλεγα ότι έχουμε παρουσία κράτους. Ενός κράτους σάπιου, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, ναι, όταν πρόκειται για την προστασία του λαού, να μετράει τα φραγκοδίφραγκα, γιατί ποτέ δεν σχεδίασαν ούτε την αντιπλημμυρική, ούτε την αντιπυρική, ούτε την αντισεισμική θωράκιση, ούτε εξυγχρόνισαν τους σιδηροδρόμους. Βγαίνουν διάφορα τώρα που αφορούν συνολικά τις μεταφορές, ναι, αναφέρομαι και στην εναέρια και στην επίκεια και στην θαλάσσια μεταφορά. Πολλά ακούστηκαν και για το μετρό και για το μετρό αστιακό στην Αθήνα κτλ. Και αντιλαμβάνεστε ότι εάν έχουμε παρόμοιες τέτοια εγκλήματα, εντάξει, εδώ κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα τέλος. Μα νομίζω και στην Τηθωρία, νομίζω. Τελευταία στιγμή ο Σταθμάρχης κατάλαβε τι έγινε με mm-hmm. την παρόρθωση του μηχανοδηγού και άλλαξε το κλειδί και εκτροχιάστηκε το τρένο. Ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, ξέρετε τι, κάτι τέτοιο πήγε να γίνει πάλι. Βεβαίως. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι γαλαντόμο όταν πρόκειται να στηρίξει τις μεγάλες business, τις επενδυτικές business, το μεγάλο κεφάλαιο που λέμε εμείς, και μπορούμε να τα βάλουμε στη σειρά να δούμε ποιες είναι αυτές οι business διακριτικά, είτε με κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, είτε με προηγούμενες κυβερνήσεις, και όταν είναι να δώσει και να ενισχύσει το λαϊκό εισόδημα, όταν είναι να σχεδιάσει, να χρηματοδοτήσει έργα πνοής που διασφαλίζουν την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια των ανθρώπων, εκεί έχει καβούρια η τσέπη. Ξέρετε, έτσι, αυτό έλεγα νωρίτερα, κύριε Συντυχάκη. Έρχονται στο φως τώρα διάφορα, έτσι. Και η εξαίρεση της Hellenic Train να αποζημιώνει, και ότι ο κύριος Μητσοτάκης το 21 με δική του απόφαση έχουν διαγράψει 7 δις από χρέη του ΟΣΕ και δίνουν ποινική ασυλία στις δικής του ΟΣΕ, στους τραπεζίτες. Και λέω, γιατί δεν πάει να διαγράψει 7 δις στεγαστικά δάνεια, αφού θέλει να λέει ότι είναι δίπλα στον κάθε πολίτη, και τα διαγράφει από τις επιχειρήσεις. Σωστός είναι ο συλλογισμός. Όχι μόνο δεν διαγράφει, εδώ προσέξτε τώρα, εδώ έχουν δώσει πάνω από 120-130 δισεκατομμύρια, έχουμε χάσει τον λογαριασμό, ναι, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι οποίες έχουν αφήσει απ' έξω το μικρό μεσαίο, έχουν αφήσει όλο τον κόσμο, τους παίρνουν τα σπίτια για 800 ευρώ και έχουν και ποινική ασυλία από πάνω. Και εδώ δεν είναι κανένας αυτός του εγκλήματος. Διότι το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση με τα κόκκινα δάνεια, με την προηγούμενη κυβέρνηση να παραδίδει τα κόκκινα δάνεια στα ΦΑΝ, να τα μεταφέρει από τις τρόπες τα κόκκινα ΦΑΝ, στα ΦΑΝ, να έχουμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να φτιάχνουν το ιδιώνυμο για όσους κινητοποιούνται ενάντια στους πληστηριασμούς, και φυσικά να στρώσει αργότερα το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία με τον τοχευτικό κώδικα, που να προχωρήσει με fast track διαδικασίες για τα κόκκινα δάνεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια κοινή στρατηγική αντίληψη των κομμάτων. Και αυτό εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Εκφράζεται στους δρόμους με την απελευθέρωση, εκφράζεται στην ενέργεια επίσης με την απελευθέρωση, ναι, που οδήγησε στην εκτείναξη των τιμολογίων και το χρηματιστήριο. Ιδιωτικοποιούν και το νερό. Έρχεται το νερό, βεβαίως. Το αμέσως επόμενο μεγάλο ζήτημα θα είναι με τα νερά. Θα είναι με τα νερά, που και εκεί θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση, με ό,τι συνέπειες θα έχει και στα τιμολόγια, αλλά και στην απόδοση των υδάτων προς όφελος των λαϊκών και, αναπτύξεων. Και στην υγεία μας, δεν το ξέρουμε τελικά, γιατί έχουμε παραδείγματα από το εξωτερικό που τα ξαναπήραν πίσω οι Δήμοι, γιατί είχαν προκύψει θέματα με την υγεία των πολιτών, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι. Έχουμε συνολικά τις αλλαγές, τις ανατροπές στον χώρο της υγείας, με την ιδιωτικοποίηση του κρατικού συστήματος υγείας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εδώ έφτασα να ιδιωτικοποιήσουν το παιδογκολογικό, κύριε Συντυχάκη. Δηλαδή, πλέον έχουμε χάσει την μπάλα εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, μιλάμε για μια στρατηγική.
ευρωπαϊκή επιλογή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μνημόνια, με τα ευρωπαϊκά εξάμεινα, που λέει ότι η χώρα μας δεν πρέπει να εκτροχιαστεί δημοσιονομικά, το λένε και το ξαναλένε. Άρα λοιπόν για όλα αυτά, όταν θα πάει στην κάλπη ο λαός, πρέπει να τα έχει υπόψη του. Πρέπει να πάει με θυμό. Πρέπει να πάει με θυμό και να καταψηφίσει όλα εκείνα τα κόμματα που έχουν μαυρίσει τη ζωή, που έχουν διαμορφώσει ένα σωρό αντιέξοδα, κυρίως της νέας γενιάς. Από αυτή την άποψη λοιπόν, θεωρούμε ότι επειδή θα είναι και διπλές εκλογές, άρα διπλά τα διλήμματα και διπλή εκβιασμή, ο λαός δεν πρέπει να τσιτίζει για όλα αυτά. Από τη μία έχει στη Νέα Δημοκρατία που λέει: παιδιά, δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για το έγκλημα στα Τέμπη. Και από την άλλη, ο Τσίπρας, ο οποίος λέει: παιδιά, θα λογαριαστούμε μετά. Δεν ξέρω πότε είναι αυτό το μετά, αλλά σε κάθε περίπτωση ο λαός ζητάει απαντήσεις τώρα. Ζητάει αποκάλυψη των αιτιών τώρα για το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη και για όλα τα εγκλήματα. Και η αλήθεια είναι μία, έτσι, και η αλήθεια είναι μία. Και αν η άλλη αμαξοστοιχεία έχει και αυτή άλλους 250 μέσα και δεν ήταν εμπορική. Και πού πήγαν αυτά τα 7 δις που έχουν διαγράψει από τον ΟΣΕ? Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Πήγαν στις υποδομές, πού πήγαν? Και γιατί η ποινική ασυλία? Από πού προκύπτει η ανάγκη να έχουν ποινική ασυλία αυτοί οι άνθρωποι? Τι έκαναν? Από πουθενά. Δεν πρέπει να τα μάθουμε αυτά τα πράγματα? Απλώς το σύστημα ξέρει ποιους προστατεύει, ποιους αφήνει ατιμόρυτους. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα 45 εκατομμύρια που πουλήθηκε ο ΟΣΕ και τα λοιπά. Εδώ 250 εκατομμύρια έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και 750 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία για να επιδοτήσουν τις άγονες γραμμές. Ναι, ναι, ναι. Αυτά όμως είναι χρήματα του ελληνικού δημοσίου, είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Και ποια είναι η άγονη γραμμή? Φαίνεται ότι είναι η Αθήνα Θεσσαλονίκης. Για να δείτε δηλαδή πώς θα δρομολογούν. Προσέξτε, η Εθρενωσέ με 130-140 εκατομμύρια ετήσια κέρδη και πουλήθηκε για 45 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 50 εκατομμύρια που έπρεπε να δώσει το κράτος, η κυβέρνηση το 2022 για να γίνει συντήρηση των υποδομών του ΟΣΕ, έδωσε μόνο 25 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια συμφέροντα υπηρετούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό λοιπόν το ΚΚΕ λέει ότι τώρα είναι η ώρα να μην υπάρξει καμία ανοχή σε καμία αντιλαϊκή πολιτική από όπου και αν προέρχεται. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι υπάρχει το καλό σενάριο για να δώσουμε το αισιόδοξο μήνυμα. Και το καλό σενάριο για το λαό είναι να υπερψηφιστεί το ΚΚΕ, να κοκκινήσουν τα έδρανα της Βουλής. Είναι η επιλογή που λέει ότι εγώ την επόμενη μέρα θέλω μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που θα είναι και η επόμενη κυβέρνηση. Δεν είμαστε φεροβάμονες. Κάποιος θα είναι στην κυβέρνηση τώρα, θα είναι ή ο ένας ή ο άλλος, θα είναι κοινές κυβερνήσεις. Πάντως σίγουρα θα είναι κάποιος από αυτούς στην κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει πολιτική δύναμη που θα τους κοντράρει. Το ΚΚΕ, ναι, είναι αυτή η δύναμη που μπορεί να τους κοντράρει την επόμενη μέρα. Είστε. Κύριε Συντυχάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.